Ως ελεγχόμενη έξαρση των κρουσμάτων χαρακτηρίζει την κατάσταση σε ολόκληρη την χώρα ο Γενικός Ιατρός Νίκος Κιωσές. Ας αρχίσουμε από το προφανές που όλοι καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να είστε γιατροί. Υπάρχει μια, εγώ θα τη χαρακτήριζα, ελεγχόμενη έξαρση των κρουσμάτων. Ναι. Αυτό για την ώρα, εμένα τουλάχιστον, δεν με θορυβεί καθόλου. Υπό την έννοια ότι τα βαριά περιστατικά και στα βαριά περιστατικά που φτάνουν στα νοσοκομεία και νοσηλεύονται σε απλές κλίνες, είναι η αύξηση τους, τέλος πάντων, είναι αναντίστοιχη της αύξησης των κρουσμάτων, και πολύ περισσότερο τα βαριά περιστατικά που φτάνουν στις ΜΕΘ, εκεί θα δείτε ότι δεν παρατηρείται κάποια αξιόλογη αύξηση, θα έλεγα ίσως και καμία αύξηση. Δηλαδή είμαστε σε ένα σημείο όπου σαφώς έχει λάβει ενδυμικά χαρακτηριστικά η πανδημία πλέον. Υπάρχει αυτή η τελευταία παραλλαγή της Ωμικρόν, η οποία είναι εξαιρετικά μεταδοτική, όμως ευτυχώς δεν είναι έντονα λοιμογόνος. Και άρα τα πράγματα βαίνουν καλώς. Σας είπα, υπάρχει μια ήπια έξαρση των κρουσμάτων, είναι απόλυτα αναμενόμενη. Χαλάρωσαν τα μέτρα. Ο κύριος Κιωσές εμφανίστηκε αρνητικός στην απόφαση της κυβέρνησης να παγώσει την περαιτέρω άρση των μέτρων. Εγώ θα σας έλεγα απερίφραστα ότι θα έπρεπε να χαλαρώσουν περαιτέρω τα μέτρα, δηλαδή να γίνω πιο συγκεκριμένος, τουλάχιστον στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν θα έπρεπε πλέον να ισχύει, να απαιτείται μάλλον να είναι κάποιος εμβολιασμένος, πιστοποιητικό εμβολιασμού δηλαδή, ή να υπάρχει rapid test. Αυτό θα πρέπει να καταργηθεί. Τουλάχιστον για τους εξωτερικούς χώρους. Εάν μιλάμε για τους εσωτερικούς, επειδή βαίνουμε ολοταχώς προς βαθιά άνοιξη καλοκαίρι, λίγο ακόμα θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά, κάποιες λίγες μέρες οι κλειστοί χώροι εννοώ, και από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα κάθονται όλοι έξω. Άρα λοιπόν εκεί σας λέγω ότι η άποψή μου είναι ότι ήδη από σήμερα θα μπορούσαμε να καταργήσουμε το μέτρο του πιστοποιητικού εμβολιασμού και του rapid test. Για τους κλειστούς χώρους, ίσως για κάποιες μέρες ακόμα, λίγες μέρες, θα μπορούσε να ισχύει το ισχύον μέτρο, αυτό που ισχύει σήμερα. Την ίδια στιγμή για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, είπε. Ναι, πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν μπορεί να εκδώσει, διότι θεωρείται ότι ο πλήρους εμβολιασμός είναι τρεις δόσεις. Παλαιότερα λέγαμε, και έχει δίκιο εδώ ο τηλεθεατής, λέγαμε ότι η νόσηση είναι ως μία δόση εμβολιασμού, και άρα λογικά θα έπρεπε να εκδώσει πιστοποιητικό εμβολιασμό. Θέλω να σας πω όμως ότι, προσεγγίζοντας το καθαρά επιστημονικά, η φυσική νόσηση αποδείχθηκε μέσα από μελέτες ότι δεν εξασφαλίζει την ποιότητα εκείνη της ανοσίας που εξασφαλίζει το εμβόλιο. Άρα λοιπόν, εδώ, παρότι λέγαμε και δεύτερη οπλουθία της, πράγματι αυτό λέγαμε, ότι η νόσηση ισοδυναμεί με μία δόση. Το λέγαμε παλιότερα και η Επιτροπή το έλεγε παλιότερα. Ωστόσο δεν ισχύει. Ναι, δεν ισχύει. Όπως, ας πούμε, έχω ένα παιδί, το έχω εμβολιάσει με τις δύο προβλεπόμενες δόσεις. Νοσεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Γιατί δεν μπορώ να εκδώσω πιστοποιητικό εμβολιασμού? Με τα παιδιά νομίζω ότι, θα με επιτρέψετε, δεν είμαι 100% σίγουρος, νομίζω ότι μπορεί να εκδώσει με δύο δόσεις. Νομίζω ότι μπορεί. Αν είναι ανεμβολίαστο? Αν είναι ανεμβολίαστο, θα πάρει πιστοποιητικό νόσησης, αυτό που προβλέπεται και για τους ενήλικες. Μάλιστα. Εφόσον δηλωθεί. Και τα παιδιά νομίζω ότι μπορεί να πάρει πιστοποιητικό.